Είσαι χέρια κοκαλιά. Εσύ κοκαλιάρης, το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει παπανότα, άντρα, έτσι, ωραίο να πιάνω. Κοίτα, παπανότα και αδύνατο δεν πάει. Γιατί λες παπανότα, γεμίζει το στόμα σου. Σκέψου να σου. Μα το θέμα όμως δεν είμαστε εμείς. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που κάναν το μούσκουλο, γιατί το κάναν ακριβώς. Ποιο εννοεί που πήγαν εκεί. Όχι, που φτιάξαν όλο αυτό το σώμα, το κορμί. Δεν είναι όλοι έτσι, ρε. Κάτσε. Δεν συνάπτει το μούσκουλο με την ταχύτητα. Καλά, αυτό είναι, αυτό. Δεν είναι μόνο δεν ταχύτητα, να τρέχουν. Δεν σκέφτηκαν ότι θα τρέχουν γρήγορα. Σκοντουφλάνε, πέφτουν κάτω. Παίρνουν να πετάξουν μια μπαλίτσα, την πετάνε. Χοπ, και πέφτει κάτω. Δεν είναι αυτό. Και από όλου βρήκε τη γαστρεντερίτη, την ακτινογραφία, την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Η οποία λέει: έχω αφήσει τα σπλάχνα μου στον Άγιο Δομήνικο. Δεν έχει αφήσει η κοπέλα. Τελείωσε. Ελπίζω να μην τρώγει. Φεύγει μπουκλα σιγά σιγά. Δεν μπορεί να περπατήσει. Να δούμε λίγο. Ναι, 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 να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Δεν μπορεί. Έχω στενοχωρηθεί με το θέμα της Ειρήνης. Την ταλαιπωρεί πολύ το στομάχι της. Την βλέπω πηγαίνω έρχεται στα δέντρα. Έχει θέμα. Σαν πρώτη εντύπωση σου είπα, φαίνεσαι κάπως, αλλά μόλις σε γνωρίσει ο άλλος, είσαι ψυχούλα. Μην είστε ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Να είστε ευαίσθητοι στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι. Συγγνωρίζετε μεταξύ μου, δεν ξέρω πού το κάνετε. Εντάξει Γιάννη μου. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ επειδή. Ό,τι είναι να το λέμε εδώ μπροστά, δεν είναι ανάγκη να γίνεις εσύ ο κακός μπάτσος. Είχαμε πει να το συζητήσουμε το βράδυ, αλλά εγώ πάντα είμαι αυθόρμητος και παρορμητικός και το πέταξα πάνω στην εκεί που μαζεύαμε τα ξύλα. Κανείς δεν το λέει, το συζητάμε, και συζητάμε. Κάνουμε, δεν καθόμαστε, δεν το ξύνουμε. Δεν έχετε κάποιο παράπονο που ναι, μπορεί καλό να θα να το πείτε όλοι μας. Δεν έχουμε παράπονο, έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Έχουμε συζήτηση να κάνουμε να λύσουμε ακριβώς ποιο. Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε να λύσουμε τίποτα. Δεν έχει δηλαδή, όταν δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε, δηλαδή δεν έχουμε αγώνες, παγωνόμαστε με τα ρούχα μας. Δηλαδή ναι. Αυτή είναι η ποιότητα, αυτό είναι ο χαρακτήρας των ανθρώπων. Μερικοί λειτουργούν ως μονάδες. Γιάννης Παλιάρας απέναντι στον Μάριο. Περνάνε το λαβύρινθο, όπου περνάει λίγο πιο γρήγορα ο Μάριος. Είναι λογικό, είναι πιο ευέλικτος. Ο Γιάννης είναι αρκετά αγκώδης. Κάτι έχει πάθει ο Γιάννης. Να έρθει ο γιατρός παρακαλώ. Ο Γιάννης έπαθε ένα τράβηγμα. Γιάννη, ελπίζω να είσαι καλύτερα. Να γίνεις μάλλον καλύτερα, γιατί τώρα ο Γιάννης δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Μάριος πάει γρήγορα στις κινούμενες εξέδρες. Περνάει εύκολα από πάνω. Και τώρα ο Μπο πάει και αυτός για να αφήσει την πρώτη του μπάλα. Μπλέκει λίγο στο δίχτυ, πέφτει, σκοντάφτει. Ευτυχώς είναι καλά. Και τώρα από τον έφτασε. Ο Γουίλης σημαδεύει. Αστοχή. Τώρα η σειρά του Μπο που προσαρμόζει τη γωνία και ρίχνει με την πρώτη βολή τον πρώτο στόχο. Ένα στα ένα. Τώρα είναι η σειρά του Μπο που μπορεί να λήξει το μάτς. Για να δούμε. Το κάνει ο Μπο. Και κάνει το 9-4. Η Ειρήνη πάει στις τελευταίες εξέδρες. Η Λάουρα τώρα βγαίνει από το πρώτο εμπόδιο. Η Λάουρα τώρα επιστρέφει. Ξέρει ότι τα πάντα κρίνονται είτε στις βολές είτε σε κάποιο λάθος του αντίπαλου παίκτη. Η Λάουρα προσπαθεί. Η Ειρήνη σημαδεύει. Δεύτερη φορά και δεν πέφτει ο στόχος. Η Λάουρα ρίχνει το δικό της στόχο. Ένα στόχος μένει για τη Λάουρα, δύο για την Ειρήνη. Ρίχνει και τον τρίτο στόχο η Λάουρα. Και κάνουν το 14 οι διάσημοι. Παίρνουν την έξι σερή νίκη τους απέναντι στους μαχητές. Και είναι αυτοί που θα φύγουν με το σημερινό έπαθλο. Το Μπο πιστεύω εδώ δεν υπάρχει άνθρωπος που τον περνάει, έτσι. Καλός ή κακός λόγω του σωματοδομικού. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να κοιτάς αυτόν τον άνθρωπο, ρε φίλε, και να χάνεις και να κοιτάς δεξιά, να κοιτάς. Με τον Μπο πραγματικά δεν κοίταξα. Έπρεπε να μην καν πιστεύεις ότι η Λάουρα είναι δίπλα σου. Έπρεπε να ήσουν εκεί. Νόμιζες ότι σε φτάνει. Ποιο θέμα. Προσωπικά εμένα πιο πολύ με νοιάζει να τους νικήσω πλέον παρά να το φαγητό. Το λέω κύπα. Δηλαδή τα κέρδισα σήμερα, σας τορκίζομαι να σας έδινα το φαγητό μου. Δεν θέλω να φάω καθόλου. Μα την Παναγία τώρα. Δηλαδή από τα νεύρα μου δεν θέλω να φάω τίποτα. Δεν θέλω. Όλο που ζητάω είναι τα δικά μου πράγματα. Δεν ζήτησα κανένα. Σου αφήξει πολύ καλά τι εννοώ.
Μπορώ και εγώ να παίξω τέτοιους ρόλους. Πάρε τη δικιά μου. Τι θες να κάνω, θες να τσακώνεσαι με όλους. Ορίστε Σόφι, ορίστε Σόφι. Ρε παιδιά. Ορίστε και υπάρχουν... Σόφι και βγάζει τη λίμα και ακονίζει νυχάκι. Ορίστε Σόφι. Ορίστε Σόφι. Θα σα φτιάξω τον ίδιο μητέρα. Πολλά υποσχόμενο το επεισόδιο που θα έρθει και ότι έχουν τσακωθεί η Σόφι Πασχάλη με την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Αν το δούμε το επεισόδιο, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι θα είναι στην τουαλέτα μετά από αυτά που φάγανε χθες. Να έχει άδειο στο μάχη τόσες μέρες και ξαφνικά να φας ένα μπέργκερ και ένα χοντό. Ναι, αυτό το σκέφτομαι. Μολύβι. Δεν θα βάρει το μαχαίρι. Ναι, τελείω. Θα σου πει βαρύ, μπορεί να πεινά εκείνη να τα φας όλα, αλλά μετά θα πει έσκασα. Δεν όχι. Μπορεί. Μέχρι και η Λάουρα επίσης... το κορίτσι που είναι φαγανό. Το λέει, μου αρέσει το φαγητό. Μόνο το κρεμμύδι λέει, δεν μπορούσα να τα φάω, αλλά το κρεμμύδι το άφησα. Το έδωσα να το φάει κάποιο άλλο. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα μετά. Θα πάνε να την πέσουν στην παραλία, θα ξύνουν την κοιλιά να έχουν να χωνέψει και αυτή η υποτίμηση του άλλου είναι ομπό. Να ομπό. Να ομπό. Σε κερνάει πόνο ομπό. Να σε κερνάει πόνο, φιλέ. Μόνο που τον βλέπει, τον φοβάσαι τον πόλε. Αυτό τώρα το έχω δε το βγάζω δε το τον φοβούνται οι κατασκευέ. Εκεί πέρα θα τα γκρεμίσει όλα στο τέλος. Πέφτει, κουντουφλάει, τα παίρνει μαζί του τα αυτά. Καλά, ειδικά στο τελειωτικό με τις φεντόνες, λέω το έχει στο μυαλό του τώρα. Βλέπει τον μπέργκερ να έχετε με μάτια κατά πάνω του. Έρχομαι. Εντάξει, εκεί το είχε. Εκείνο ήταν όντως γι' αυτόν. Και τον Γιάννη το Σπαλιάρα, ρε παιδιά, τον έχουμε τον άνθρωπο, όχι μόνο εμείς και οι συμπαίκτες του. Πετάει, κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Έχει το δικαίωμα, είναι τόσο καιρό. Μα δεν μπορώ που κουουουτσάρει όλη την ώρα. Είπε, θέλω να κάνετε δουλειές. Είναι ήρεμος όμως πάντα, ρε παιδιά. Ό,τι αυτό... και να πει, όπως και να το πει, του λέει με μια ηρεμία. Το λέει με μια ηρεμία, το πετάει, του αφήνει να μαλώνει και πάει αυτός και ξαπλώνει στο ρίλι. Έχει άδικο. Ξύνει την κοιλιά. Είχαν συνεννοηθεί ότι θα μιλήσουν όλοι μαζί το βράδυ και πήγε και του πέταξε ένα τυράκι, λαμπαδιάσαν οι άλλες. Και μετά δεν του μάθανε. Χανταμπάκι, δεν τον έβαζε σε περιπέτειες που πάει και του λέει κάτι λένε δίπλα χανταμπάκι και τέτοια. Μίλησε, ρε, και ο Σπαλιάρας, όχι, Στέλιο, δεν είναι σωστό. Γιατί τόσο έφερε. Σε λατρεύω, ρε. Και επίσης κάποιος να του σηκώσει το μαγιό. Του Σπαλιάρα. Έλα, μωρέ. Συγχαρητήρια να πούμε. Έλα, στο Γιάννη. Ολόκληρο πλάνο με τόσο νερό. Μα μόνο το Γιάννη. Μα, Ελένη, ο δίσκος της Φεστού περνάει από εκεί. Πρέπει να ανέβει το μαγιό. Είδατε, πώς κάνει λυσάρες είστε, πώς κάνετε το μαγιό. Εσύ πώς έκανες όταν έπαιξε το βίντεο και έπεσε το πλάνο με τα μαγιό τώρα. Εσύ που μπήκανε στη θάλασσα και εμείς είπαμε, και εγώ είπα. Ωραία κορμιά. Παιδιά, οι μαχήτριες έχουν κάνει. Τι να λέμε τώρα. Τι να το κάνει το κόρμι, δεν έχουν κερδίσει παιχνίδι. Στο τέλος θα παίζουν σαν τις μύγες κάτω. Τι με νοιάζει, θα την πάρω να παίξω παιχνίδι μαζί της. Θέλω να ρωτήσω την ομίγυρη. Το χανταμπάκι τον είχατε για τόσο. Όχι. Στο πλατήσκαλο και θα τα πω. Εγώ δεν τον ήξερα πιο πριν. Ήξερα το όνομά του, ήξερα ποιος είναι, ότι έχει μια οικογένεια. Μέχρι εκεί όμως. Ναι, δεν ήξερε και κάποιος γνωστός μου να σου πω πως είναι σαν χαρακτήρα. Ναι, το μοντέλο, ας πούμε, όταν σου πει «Γεια σας, είμαι αυτός και είμαι μοντέλο». Και τον βλέπεις εκεί, λες «Να το μοντέλο». Δεν είναι όμορφο παιδί. Όχι, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, τον έχω βρει. Ρωτάω, λες «Να το μοντέλο εκεί, είναι αυτός». Από κορμί το λες, γιατί πρόσωπο έχει ωραίο. Από κορμί το λέω. Αυτό το κορμί κερδίζει τα αθλήματα, εδώ καταλήγουμε. Είναι φωτομοντέλο. Είναι μόνο η μούρη. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν φωτογραφίζεται από το λαιμό δεν του κάτω. Ξέρω. Τι είναι αυτές οι ειδικότητες. Αυτό το μοντέλα δεν του τρεβάνε το κορμί. Νομίζω ότι είναι μόνο για το πρόσωπο, ναι. Έτσι, μη μου πείτε. Ενδιαφέρον, για δώστε μου τηλέφωνα. Και ο Πάνος μάθαμε χθες ότι είναι ψυχούλα από τους μαχητές. Το είπε ο Γουίλι. Ο Πάνος ποιος είναι. Το παιδί είναι... που. Το παιδί ψυχούλα, κατάλαβα. Το παιδί που δεν έχει πάρει δεύτερη αλλαξιά μαζί του. Το παιχνίδι δεν θα το δούμε. Κανένα δεν έχει. Μα η παραγωγή δεν του δίνει. Δηλαδή και τα μαγιό, δηλαδή φαντάζομαι ότι. Γιατί τα βλέπω ότι μοιάζουν μεταξύ του. Όχι ένα φοράνε. Ένα. Ναι, εδώ ναι. Θα γίνει πετσί. Τι ένα. Σαν τα τσαρούχια του Ζήκου. Μη με τρελαίνεις ένα. Λες και του έχει χτυπήσει ο μποτατουάζ είναι αυτό το ρούχο. Δεν βγαίνει από πάνω. Όλο νόν είναι το ίδιο. Και έδωσε και μια συνέντευξη η Μαριάννα η Καλέργη σήμερα στο περιοδικό. Η κοπέλα που έφυγε πριν από μια-δυο εβδομάδες. Η πρώτη κοπέλα από τους διάσημους που έφυγε. Και τη ρωτήσανε. Η πρώτη διάρρεια εννοείς. Έλα, βρε μεσημεριάτικα τρώνε κι εσύ. Αφού έχω πάθει όλη γαστροτερίτιδα. Και μόνο έτσι το λέμε και συνέχεια μεσημεριάτικα. Σου να πάνε με πυρετό ανέφασε από την βροχή που έφαγε τη μύτη. Όχι, δεν τα ξέρεις καλά. Απλά στο τέλος πέσανε οι μάσκες και μιλάμε για τα δέντρα. Δεν μιλάμε. Η κοπέλα του πυρετό είχε ανεβάσει μέρες και. Όχι. Και αισθάνθηκε και αδικημένη από την παραγωγή. Μαζί με τον πυρετό είχε και άλλα θέματα. Και ανέβασε και σε άλλους πυρετό με τον μπούστο. Γιατί τον μπούστο έτσι έγινε viral όταν ήταν στο παιχνίδι. Δεν κάνω, βγάζει όμορφο κορίτσι, εμπασχετικό.
Όποιος το πάθει. Μα τι ρωτάνε εδώ, τι πώς αισθάνεσαι. Μισό. Όποιος το πάθει, τη γαστρεντερίτιδα, θα τον διώχνουν. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Γιατί πάει και τους μαγαρίζει τα δέντρα. Και από την περιμένω πέσει καμιά καρύδα, δεν τη φάνε. Αλλά πού στα μαγαρισμένα. Υπάρχει δέντρο τουαλέτα, ένα συγκεκριμένο. Μην κοιτάτε φωτιά παλιάρα και κάνετε τσίσα όλο το νησί. Ρε παιδιά, μπορούμε να μάθουμε τι έγινε με την κοπέλα. Πάμε να πούμε τι είπε στη συνέντευξη. Και πάμε και στη διάρκεια. Όχι, άντε πάλι. Είπε ότι αδικήθηκε από την παραγωγή γιατί όταν αρρώστησε, με πυρετό θα πω. Όμορφο κορίτσι. Όχι, πε σου πυρτσίνη. Πριονοκορδέλα πε. Θα καταλάβουμε. Σταμάτα πια σου να πάντα πει και το πρωί στο χαρτιά για αυτά. Είναι μια πιο φυσιολογική ώρα για τουαλέτα το πρωί που είσαστε εσείς. Πες το πρωί. Όταν η κοπέλα ανέβαζε πυρετό, αδικήθηκε από την παραγωγή, λέει, γιατί δεν τη δείχνανε καθόλου πλάνα. Πού να τη δείξουν την κοπέλα. Στο δέντρα, πού να την βρούνε. Γιατί χθες την Ειρήνη. Συγγνώμη, χθες την Ειρήνη δεν την είχαμε να κοινάει κατά το δέντρο. Αυτή γιατί να μην τη δούμε. Τι κοινάει. Πολύ σωστή κοπέλα. Να κοινάει ο παιδί. Το να κοινάει είναι το θέμα. Ειλικρινά. Το θέμα είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στο Γιου. Πώς γυρίζει το ζήτημα. Και είπε ότι είναι σίγουρη ότι έγινε σεξ στο Survivor. Ναι, το. Δεν είπε αυτό, παιδιά. Εκεί είναι τόσες κάμερες που έχουν συνέχεια και εκεί που κοιμούνται είναι μια κάμερα από πάνω. Μια ερώτηση πριν όμως, μια ερώτηση πριν τη λένε υπήρχε σημαντικό κομμάτι στο Survivor και λέει με τέτοια βρώμα, τέτοια. Δεν υπάρχει όρεξη για τέτοια και μετά τη ρωτάνε σεξ έγινε και λέει ναι, έγινε, έτσι ακούσαμε. Δεν είπε ψέματα. Κάμαν τον έρωτα με το ίδιο μαγιό. Μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν τις πρώτες μέρες που δεν είχε ακόμα γίνει μάκαρα, παιδιά. Είναι δεν τρομακτικά ξέρω. Επικίνδυνο, Δημήτρη, στη θάλασσα. Καλά, αλλά το τρομακτικά επικίνδυνο είναι έξω στη θάλασσα με τις συνθήκες που έχουν εκεί. Είπε η Καριάτιδα και ξαναπήρε τη θέση. Είναι τρομακτικά, Δημήτρη, επικίνδυνο. Παιδιά, ανεβάσανε κάτι στο Facebook. Στο Instagram, Instagram του Survivor ανεβάσανε μια φωτογραφία χθες του Γιώργου, του αγαπημένου μου από τους διάσημους. Εσύ ξέρω ότι τον έχω ερωτευτεί, είναι αυτός ο άντρας που λες να ήμουν πέτρα να με στύψει ο Γιώργος. Ποιος είναι ο Γιώργος, ο Γιώργος από τους δύο διάσημους που ήταν στους μαχητές και τον στείλανε απέναντι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δυνατός παίχτης. Και γράφτηκε χθες. Ωραίος είναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίος. Γράφτηκε χθες ότι έχει ένα φλερτ με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και μάλιστα ανέβηκε και μια σχετική φωτογραφία στο official account του Survivor, αλλά κατέβηκε μετά από λίγες ώρες. Τι μελέτη είναι αυτή που έχεις κάνει, Φωτεινή. Όχι, έγινε χαμός. Γιατί θα αφήσω εγώ την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να μου τον κλέψει. Από εδώ, αυτά εδώ, μπράβο. Αλλά για ποιο λόγο, γιατί δεν είχαμε ένα δαχτυλάκι, γιατί θα μπερδευτούν. Για τη Βαλαβάνη ή για τον Αγγελόπουλο όμως τώρα.